Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νίκαια ή και σώνας των αιώνων. Αμήν. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους τους αλήσαν αδείξας, καταπέμψας αυτοί στο πνεύμα το Άγιον, και δι' αυτόν την οικουμένη σαγηνεύσας φιλάνθρωπε δόξα συ. Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενο εις τον κόσμο. Σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτο και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών, προσεργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείς Παναχράντου σου Μητρός και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Λοιπόν, συνεχίζουμε σήμερα με τη χάρη του Θεού τις παρενέσεις περί ήθους ανθρώπων και Χριστής Πολιτείας από τον Άγιο και Μέγα Αντώνιο. Και είμαστε στο κεφάλαιο 36. Λέει λοιπόν ο Άγιος: «Εκείνοι που θεωρούν δυστυχία την απώλεια των χρημάτων ή των παιδιών ή των υπηρετών ή της άλλης περιουσίας, ας γνωρίζουν ότι πρέπει πρώτα μεν να αρκούνται σε όσα δίδονται από τον Θεό. Όταν δε πρέπει πρόθυμα και με ευγνωμοσύνη να τα αποδίδουν, δίχως καθόλου να αγαναχτούν για τη στέρησή τους ή καλύτερα για την επιστροφή τους». Αυτό είναι πολύ ωραίο που λέει ο Άγιος, δηλαδή δεν χάνουμε ούτε τα παιδιά, ούτε τους δικούς μας, λέει, έχασα τον άνθρωπό μου, ούτε την περιουσία μας, ούτε οτιδήποτε άλλο, γιατί όλα είναι του Θεού. Και το πιο σωστό είναι να λέμε ότι τα επιστρέψαμε σε αυτό που ανήκαν. Και τα παιδιά, όπως το λέει και ο λαός, είναι του Θεού. Και οι γονείς είναι οι κηδεμόνες, οι φροντιστές, αυτοί που κείδονται, που φροντίζουν δηλαδή τα παιδιά άχρη καιρού. Και όπως έλεγε κάποιος, τα παιδιά έρχονται για να φύγουν. Τα μεγαλώνεις και φτάνουν σε μια ηλικία και φεύγουν. Και αν, ας πούμε, ζήσουν, μπορεί και να μην ζήσουν και να πάνε στον Θεό. Και πάλι πρέπει να λες ότι ευχαριστώ Θεέ μου που μου τα έδωσες τόσα χρόνια. 15, 20, 25 μου τα χάρισες και τώρα επιστράφησαν σε σένα που ανήκουν. Έτσι και για τα υλικά πράγματα και για οτιδήποτε εντός εισαγωγικών χάνουμε και ουσιαστικά επιστρέφουμε. Διότι αφού χρησιμοποίησαν οι άνθρωποι, εμείς όλοι, εκείνα τα οποία δεν είναι δικά τους, δικά μας, πάλι τα επιστρέψαμε σε αυτόν που ανήκουν. Ήρθαμε στον κόσμο χωρίς να έχουμε τίποτα και φεύγουμε χωρίς να έχουμε τίποτα. Αλλά και στη ζωή που είμαστε εδώ στη γη, ουσιαστικά δεν έχουμε κυριότητα σε τίποτε. Όλα είναι εικονικά. Και βλέπετε, τη μια ώρα τα έχει ο ένας, την άλλη ώρα τα έχει ο άλλος. Πράξεις, το 37, Χριστού ανθρώπου είναι το να μην πουλά την ελεύθερη γνώμη του, φροντίζοντας για τη λήψη χρημάτων. Ακόμα και αν τύχει να είναι πάρα πολλά εκείνα που προσφέρονται. Διότι τα πράγματα του βίου μοιάζουν με όνειρο και ο πλούτος έχει φαντασίες αβέβαιες και ολιγοχρόνιες. Λίγο καιρό κρατάει το όνειρο του πλούτου.
και το πλούσιο. Και είναι αβέβαιη η φαντασία του πλούτου. Γιατί σήμερα το έχεις και αύριο το έχεις χάσει. Ποτέ όμως να μην πιπράσκεις, να μην ξεπουλάς την ελευθερία σου. Υποδουλούμενος, γινόμενος δούλος στην φιλοχρηματία. Πολύ έτσι όμορφα το λέει ο λαός, ότι πουλάει την ψυχή του για χάρη των χρημάτων ο άνθρωπος. Και αυτό σημαίνει ότι δεσμεύει και πουλάει το αυτεξούσιο και γίνεται δούλος όχι στον Κύριο με κεφαλαίο, αλλά στον άλλο Κύριο για τον οποίο μίλησε ο Χριστός μας, που είναι ο Μαμονάς, για τον οποίο είπε ο Κύριος ότι γίνεται όντως Κύριος με μικρό βέβαια, και γι' αυτό μας είπε ότι δεν μπορείτε να δουλεύετε σε δύο Κύριους, ή στο Μαμονά ή στο Χριστό θα δουλέψετε. Όποιος λοιπόν φροντίζει για να πάρει χρήματα, όσο πολλά και αν είναι αυτά, και ξεπουλάει χάρη των χρημάτων την ψυχή του, την ελευθερία του, το αυτεξούσιό του, αυτός δεν είναι Χριστός με ήττα, δεν είναι καλός άνθρωπος, δεν είναι συνετή αυτή η πράξη του. Οι αληθινοί άνθρωποι, το 38 κεφάλαιο, οι αληθινοί άνθρωποι πρέπει τόσο πολύ να φροντίζουν να πολιτεύονται ενάρετα και όπως αρέσει τον Θεό, ώστε να ακτινοβολεί μεταξύ των άλλων ανθρώπων ο ενάρετος βίος τους. Όπως ακριβώς η πορφύρα, η οποία όταν τοποθετείται σε μικρή ποσότητα επάνω στα λευκά φορέματα, τα στολίζει ώστε να απαστράπτουν και να διακρίνονται εμφανώς, έτσι βέβαια ακριβώς οι αληθινοί άνθρωποι επιμελούνται ασφαλέστερα τις αρετές της ψυχής. Ο Κύριος είπε να λάμπει το φως σας έμπροσθεν των ανθρώπων, όπως είδωσε τα καλά ημών έργα και δοξάσωσε τον Πατέρα ημών των ετης ουρανής. Και ο αληθινός άνθρωπος πρέπει να φροντίζει πάρα πολύ να πολιτεύεται ενάρετα. Τόσο πολύ ενάρετα, ώστε να ακτινοβολεί και μέσα στους άλλους ανθρώπους. Όχι όμως κάνοντας επίδειξη της καλοσύνης του και της αρετής του, αλλά έχοντας ενεργοποιημένο το Άγιο Πνεύμα, το οποίο από μόνο του μετά προδίδει τον άνθρωπο. Ο Άγιος είναι φωτεινός, είναι ολοφώτινος, και γι' αυτό τον εικονίζουμε του Φωτοστέφανου. Όχι γιατί το θέλει να επιδεικνύεται και να κερδίζει ας πούμε τον έπαινο των ανθρώπων, αλλά το αντίθετο, επειδή είναι ταπεινός, τον προδίδει μετά η χάρις που είναι εκεί μέσα του και φωτίζεται και φωτίζει και τους άλλους, ενώ δεν το επιδιώκει. Υπάρχει μια ωραία ιστορία στον Γεροντικό με έναν όσιο γέροντα πολύ φημισμένο, ο οποίος είχε μια εργασία, πρέπει να πάει στην πόλη και ήταν και γνωστός, και λέει καλύτερα να πάω τη νύχτα να μην με δει ο κόσμος, και αρχίζουν και με τιμούν, μου φιλάνε τα χέρια κλπ, όπως κάνουμε στους πνευματικούς ανθρώπους. Πήγε λοιπόν τη νύχτα και ο Θεός λέει έστειλε μπροστά του έναν ολοφωτό άγγελο και μαζεύτηκε όλη η πόλη από πίσω του. Δηλαδή ο ίδιος ο Θεός φανερώνει τους Αγίους του χωρίς ήδη να το θέλουν. Γιατί όμως οι ίδιοι φροντίζουν να έχουν ενεργό το Άγιο Πνεύμα μέσα τους, τη χάρη του Άγιου Πνεύματος. Αυτό λέει εδώ ο Άγιος. Και να μοιάζεται λέει με την πορφύρα, αυτό το χρώμα το κόκκινο, το οποίο όταν μπει πάνω στο λευκό και το στολίζει και απαστράπτει, και αυτοί που το έχουν ξεχωρίζουν. Και έτσι ξεχωρίζουν και οι άνθρωποι που επιμελούνται σωστά την ψυχή τους, φροντίζουν την ψυχή τους και τις αρετές της ψυχής.
Το 39. Οι συνετοί άνθρωποι πρέπει να σταθμίζουν τη δύναμή τους και τα εφόδια της ψυχικής αρετής, τα οποία είναι μέσα τους, και κατά αυτόν τον τρόπο να προετοιμάζονται και να αντιπαρατάσσονται εναντίον των παθών που τους πολεμούν, σύμφωνα με τη δύναμη που υπάρχει μέσα τους, η οποία κατά το μέτρο της φύσεως τους χαρίστηκε από τον Θεό. Η δε εγκράτεια είναι εναντία στην σωματική ομορφιά και σε κάθε ψυχοβλαβή επιθυμία. Εναντίον των κόπων και της πτωχίας η καρτερία, εναντίον της λιδωρίας και του θυμού η ανεξικακία και σε ανάλογα πάθη τα όμοια των αρετών. Εδώ έτσι μας λέει αρκετά πράγματα. Πρώτα λέει ότι ο συνετός άνθρωπος κάνει μία, θα λέγαμε, εκτίμηση των δυνάμεών του και των ψυχικών του, των εφοδίων της ψυχικής του αρετής, αυτά που έχει μέσα του, και έτσι προετοιμάζεται και αντιπαρατάσσεται εναντίον των παθών που τον πολεμούν, σύμφωνα με τη δύναμη που υπάρχει μέσα του, η οποία κατά το μέτρο της φύσεως του δωρήθηκε από τον Θεό. Έτσι υπάρχουν άνθρωποι που εκ φύσεως έχουν θυμό, έχουν δύναμη στην ψυχή τους πολύ, ή έχουν μια φυσική πραότητα, ή έχουν ακόμα και μια ειρήνη έτσι, εσωτερική, φυσική, μια ησυχία. Αυτά όλα, όπως και ενδεχομένως και κάποιες αδυναμίες. Μπορεί να έχει κάποιος μια φυσική δειλία. Όλα αυτά τα σταθμίζει ο άνθρωπος και ενεργεί και αντιπαρατάσσεται στους εχθρούς. Γι' αυτό έχει μεγάλη σημασία η αυτογνωσία. Το να ταπεινωθεί κανείς, να παρακολουθεί τον εαυτό του, να παρακολουθεί τους λογισμούς του, και να ενεργεί έτσι σταθμίζοντας και εκτιμώντας σωστά τις δυνάμεις του. Βέβαια, κοντά στις φυσικές δυνάμεις που έχει ο κάθε άνθρωπος υπάρχει βοηθός μέγιστος, η χάρη του Θεού, και βεβαίως και η άσκηση. Γι' αυτό λέει εδώ ο Άγιος ότι η εγκράτεια είναι εναντία στην σωματική ομορφιά, στην επιθυμία για το κάλος, το σωματικό, και την προβολή, ας πούμε, αυτού του κάλους, αλλά και σε κάθε άλλη ψυχοβλαβή επιθυμία. Η εγκράτεια και στο φαγητό και στην ανάπαυση και στις αισθήσεις και στην ομιλία, όλα αυτά αντίκεινται σε κάθε ψυχοβλαβή επιθυμία. Όταν πάλι έχεις να αντιμετωπίσεις κόπους, πόνους και στερήσεις, φτώχεια, τότε εκεί σου χρειάζεται η καρτερία, η υπομονή. Όταν έχεις να αντιμετωπίσεις λιδωρία, ειρωνία, ξεφτελισμούς και θυμό, τότε σου χρειάζεται η ανεξικακία. Και ανάλογα με τα πάθη και με τις καταστάσεις που έχεις να αντιμετωπίσεις, είτε από έξω είτε από μέσα σου, θα πρέπει να χρησιμοποιήσεις και τα ανάλογα όπλα, δηλαδή τις ανάλογες αντίστοιχες και αντίθετες με τα πάθη αρετές. Γι' αυτό χρειάζεται κανείς να κάνει και μία, θα λέγαμε, στρατηγική σωστή, ώστε να νικήσει τον εχθρό, για να μην πολεμάει χωρίς να έχει τελικά έτσι ένα σωστό αποτέλεσμα, ένα καλό αποτέλεσμα. Να μην δέρει εις αέρα, που λέει ο Απόστολος Παύλος, αλλά να έχει διάκριση, που είναι η μέγιστη των αρετών, και να κάνει συνετό και σωστό και σόφρονα αγώνα, κάνοντας και οικονομία δυνάμεων και έχοντας και το μέγιστο κέρδος. Αυτό σημαίνει διάκριση και
και πνευματική εξυπνάδα. Με τον λιγότερο, θα λέγαμε, δυνατό κόπο, να έχεις και το μέγιστο και καλύτερο αποτέλεσμα. Το 40. Είναι αδύνατον να γίνει ξαφνικά ένας άνθρωπος αγαθός και σοφός. Ξαφνικά. Σε μια στιγμή. Αλλά με επίπονη μελέτη και διαγωγή και αναστροφή και πείρα και σε διάρκεια χρόνου και με άσκηση πολύ και με επιθυμία πολύ του αγαθού έργου γίνεται ο αγαθός άνθρωπος. Θέλει και κόπο, θέλει και μελέτη, θέλει και πείρα, θέλει και χρόνο, θέλει και άσκηση. Αλλά θέλει και επιθυμία, να θέλεις το καλό. Ο δε αγαθός και θεοφιλής άνθρωπος, ο οποίος πράγματι γνωρίζει τον Θεό, δεν σταματάει από το να κάνει με περίσσια όλα εκείνα που αρέσουν στον Θεό. Τέτοιοι δε άνθρωποι σπάνια βρίσκονται. Άνθρωποι που να κάνουν με περίσσια όλα εκείνα που αρέσουν στον Θεό. Δεν πρέπει εκείνοι από τους ανθρώπους, το 41 είναι αυτό, που στερούνται φυσικών προσώπων, να απελπίζονται και να αμελούν εντελώς τον θεοφιλή και ενάρετο τρόπο ζωής και να καταφρονούν αυτόν τον τρόπο σαν να είναι ανέφικτος και ακατανόητος για αυτούς. Αντίθετα, πρέπει να εξασκούν κατά τη δύναμή τους τον εαυτό τους και να φροντίζουν τον εαυτό τους. Μπορεί να μην έχεις πολλά φυσικά προσόντα, να μην είσαι τόσο έξυπνος, να μην είσαι ίσως τόσο γενναίος, αλλά αυτό δεν πρέπει να σε κάνει να αμελείς την πνευματική ζωή, να μην φροντίζεις για τις αρετές και να μην νομίζεις και να σε κάνει να νομίζεις ότι είναι ανέφικτο, ότι είναι αδύνατο για σένα να το πετύχεις. Όχι. Ο Θεός μας δίνει σε όλους τους ανθρώπους τη δυνατότητα του αγιασμού. Γι' αυτό και μας λέει «Άγιοι γίνεστε». Δεν λέει όσοι είστε έξυπνοι ή όσοι είστε γενναίοι να γίνετε Άγιοι, αλλά για όλους το λέει. Όλοι λοιπόν και αυτοί που δεν έχουν πολλά φυσικά προσόντα πρέπει να εξασκούν κατά τη δύναμή τους την αρετή και να επιμελούνται την ψυχή τους. Γιατί και αν ακόμα δεν μπορούν στον ύψιστο βαθμό να αποκτήσουν ανάλογα με την αρετή και την λύτρωση, χάρη στη μελέτη και στην επιθυμία, ή γίνονται καλύτεροι ή δεν γίνονται χειρότεροι. Και αυτό δεν είναι μικρό όφελος της ψυχής. Είναι μεγάλο το όφελος αυτό. Τουλάχιστον να μην γίνεσαι χειρότερος. Όλοι λοιπόν πρέπει να προσπαθούμε να μελετούμε την αρετή, να την ποθούμε και να την εξασκούμε. Και αν δεν φτάσουμε στην κορυφή της αγιότητας και της αρετής, όμως θα γίνουμε καλύτεροι. Ή τουλάχιστον δεν θα γίνουμε χειρότεροι. Γιατί αν κανείς σταματήσει τον αγώνα, τον πνευματικό, ενώ έχει φτάσει σε ένα επίπεδο, έστω μικρό, έστω χαμηλό, δεν θα παραμείνει σε αυτό το επίπεδο αν σταματήσει τον αγώνα τον πνευματικό, αλλά το ποτάμι της κακίας και του πειρασμού και των ποικίλων εμποδίων που βάζει ο πονηρός και των ποικίλων αρνητικών δυνάμεων που προέρχονται και από τον κακό εαυτό μας και από τον κόσμο και από τον διάβολο θα τον πάρει πίσω. Έχουν πολύ ωραία παρομοιάσει την πνευματική ζωή με έναν άνθρωπο ο οποίος βαδίζει μέσα στην κήτη ενός ποταμού και όπως ξέρουμε το ποτάμι πηγαίνει πάντοτε προς τα κάτω και αντίθετα με το ποτάμι βαδίζει αυτός που εσκεί την αρετή. Όταν σταματήσει να βαδίζει το ρεύμα δεν θα τον αφήσει να παραμείνει εκεί που σταμάτησε αλλά θα τον πάρει πίσω. Γίνεσαι δηλαδή χειρότερος όταν αμελήσεις τον πνευματικό αγώνα έστω και για μια στιγμή.
έστω και ένα λογισμό να αφήσεις να σε κυριέψει, να συγκατατεθείς, αυτό σε παίρνει πίσω, σε μολύνει. Και μπορεί να σε πάει και στη θάλασσα ακόμα να σε πνίξει, άμα το αφήσεις ανεξέλεκτο. Ενώ όταν αγωνίζεσαι, τουλάχιστον δεν πας πίσω. Μπορεί να μένεις στο ίδιο σημείο, και αυτό κέρδος είναι. Αλλά δεν πας πίσω, δεν σε παίρνει το ποτάμι προς τα κάτω. Αλλά το πιο πιθανό είναι να πας και πιο ψηλά, πιο πάνω, έστω λίγο. Δεν έχει σημασία. Ο Θεός βλέπει τη διάθεσή μας. Και το υπόλοιπο θα το κάνει Εκείνος. Γι' αυτό έλεγε ο Άγιος Νικόδημος, να μην στεναχωριέσαι, λέει, αν δεν βλέπεις πνευματική πρόοδο. Εσύ συνέχισε τον αγώνα σου και ο Θεός αυτό θέλει. Και όταν σε βρει να αγωνίζεσαι, θα σε σώσει. Δεν ζητάει το αποτέλεσμα, αλλά τον αγώνα. Το αποτέλεσμα είναι του Θεού. Ο αγώνας είναι ο δικός μας. Είναι δικός μας. Το 42. Ο άνθρωπος, ως προς το λογικό μέρος του, προσομοιάζει με την άρρητη εκείνη θεϊκή δύναμη. Με την ενέργεια του Θεού δηλαδή. Ως προς δε το σωματικό μέρος, έχει συγγένεια με τα ζώα. Και κάποιοι λίγοι, όσοι είναι τέλειοι και λογικοί άνθρωποι, φροντίζουν να έχουν και τη γνώμη και τη συγγένεια σύμφωνοι με τον Θεό και Σωτήρα. Και το αποδεικνύουν αυτό με τα έργα και την ενάρετη πολιτεία. Αλλά αυτοί, λέει, είναι λίγοι. Προσπαθούν και τη σκέψη τους και τη γνώμη τους και τη διάθεσή τους και τη βούλησή τους να την έχουν σύμφωνη με τον Θεό. Και αυτός είναι ο πραγματικός χριστιανός, αυτός που ομοιάζει με τον Χριστό και έχει τα του Χριστού, τη βούληση του Χριστού, τη θέληση του Χριστού, ενεργεί όπως θα ενεργούσε ο Χριστός. Μιμείται τον Χριστό. Αυτός είναι ο χριστιανός. Οι περισσότεροι όμως από τους ανθρώπους, οι ανόητοι ως προς την ψυχή, αφού εγκαταλείψουν τη θεϊκή εκείνη και αθάνατη υιοθεσία, στρεφόμενοι προς την νεκρή και δύστυχη και ολιγοχρόνια συγγένεια του σώματος, όπως τα ζώα, επειδή έχουν κατά νου τα σαρκικά και φλεγόμενοι από τις ειδονές, χωρίζουν τους εαυτούς τους από τον Θεό και κατεβάζουν την ψυχή από τον ουρανό στο βάραθρο της καταστροφής εξαιτίας των θελημάτων της. Δυστυχώς οι περισσότεροι άνθρωποι στρέφονται προς το σώμα, εγκαταλείπουν την Θεία Υιοθεσία που έχουμε πάρει με το Άγιο Βάπτισμα και το Άγιο Χρίσμα και ασχολούμαστε με την ολιγοχρόνια και δύστυχη και νεκρή συγγένεια του σώματος, όπως τα ζώα, τα οποία ασχολούνται μόνο με αυτό. Έτσι και αυτοί οι άνθρωποι σαρκικοί έχουν στο νου τους τα σαρκικά και φλέγονται από τις ειδονές τις σαρκικές και χωρίζονται από τον Θεό και ρίχνουν την ψυχή τους στο βάραθρο του Άδη και της καταστροφής εξαιτίας των κακών θελημάτων τους. Έκαστος, λέει ο Άγιος Ιάκωβος, πειράζεται εκ της ιδίας επιθυμίας. Ο Θεός πειράζει ουδένα, δεν πειράζει ο Θεός κανέναν. Αλλά ο καθένας εξαιτίας των κακών των θελημάτων, των κακών των επιθυμιών, βάζει σε πειρασμό τον εαυτό του. Όταν λοιπόν επιθυμείς τα σαρκικά και τις σαρκικές ειδονές, τότε και έχεις τέτοιες επιθυμίες, τότε κατεβάζεις την ψυχή σου στον βόθρο, στο βάραθρο του Άδη. Και ενεργείς βεβαίως όπως οι περισσότεροι άνθρωποι, οι οποίοι αποδεικνύονται ασύνετοι. Γιατί δεν φροντίζουν να μοιάσουν στον Χριστό, αλλά ασχολούνται με το σώμα, το οποίο είναι εφθαρτό και
κάποια στιγμή θα το αφήσουν, ενώ η υιοθεσία που μας έχει χαρίσει ο Θεός είναι αιώνια, και η ψυχή που έχουμε και η οποία συνδέεται με τη χάρη του Θεού και πρέπει να συνδεθεί, και με αυτήν πρέπει να ασχολούμαστε, όμως πολλές φορές αυτή την περιφρονούμε. Το 43. Ο λογικός άνθρωπος, εάν λαμβάνει υπόψη την κοινωνία και τη συνένωση με τον Θεό, ουδέποτε θα αγαπήσει οτιδήποτε γήινο ή ταπεινό, αλλά έχει το νου του στα ουράνια και τα αιώνια, και γνωρίζει ότι η θέληση του Θεού, η οποία πράγματι είναι η αιτία όλων των καλών και η πηγή των αιωνίων αγαθών για τους ανθρώπους, είναι αυτή, δηλαδή το να σωθεί ο άνθρωπος. Έτσι, αυτός ο άνθρωπος λοιπόν είναι ο λογικός άνθρωπος, ο λογοποιημένος, όπως λέγαμε και άλλη φορά, αυτός που έχει φωτισμένη τη λογική, έχει φωτισμένη την ύπαρξή του από τον Θεό Λόγο. Αυτός λοιπόν ποτέ δεν αγαπάει τα γήινα και τα ταπεινά, εννοεί τα χωματένια, τα σαρκικά, αλλά έχει το νου του στα ουράνια και τα αιώνια. Και στη συνέχεια για αυτά σκέφτεται και με αυτά ασχολείται. Και γνωρίζει ότι η θέληση του Θεού, η οποία πράγματι είναι η αιτία όλων των καλών και η πηγή των αιωνίων αγαθών για τους ανθρώπους, είναι μία. Πια το να σωθεί ο άνθρωπος. Ο Θεός θέλει πάντα στους ανθρώπους σωθήνε και εις επίγνωση να λυθεί ας ελθήν. Ο Θεός δεν θέλει να χαθεί κανένας άνθρωπος. Γι' αυτό δεν πρέπει ποτέ να μας πιάνει έτσι η απελπισία ή αυτή η αίσθηση ότι ο Θεός δεν μας αγαπάει ή ότι ο Θεός μας τιμωρεί, μας αποστρέφεται. Όχι, αυτά όλα είναι παγίδες του πονηρού. Ο Θεός πάντοτε μας αγαπάει και είναι αναλύωτος. Και όταν αμαρτάνουμε πάλι μας αγαπάει. Και όταν μετανοούμε μας αγαπάει και όταν δεν μετανοούμε. Αλλά όταν δεν μετανοούμε, δεν εισπράττουμε αυτή την αγάπη. Και νιώθουμε ότι ο Θεός μας αποστρέφεται, μας εγκατέλειψε ή μας τιμωρεί. Το 44. Όταν βρεις κάποιον ο οποίος φιλονικεί και εναντιώνεται στην αλήθεια και σε αυτό το οποίο είναι προφανές, αφού σταματήσει τη φιλονικία, υποχώρησε άπαξ διαπαντός σε ένα τέτοιο άνθρωπο, γιατί έχει απολυθωθεί η διανιά του. Γιατί όπως ακριβώς τα καλύτερα από τα κρασιά, το χειρότερο, δηλαδή το βρώμικο νερό, τα κάνει άχρηστα, κατά τον ίδιο τρόπο και εκείνους οι οποίοι είναι ενάρετοι ως προς το φρόνημα και τον τρόπο ζωής, οι κακές συναναστροφές τους διαφθείρουν. Όταν υπάρχει λοιπόν ένας φίλος, υποτίθεται φίλος, έτσι, ο οποίος φιλονικεί και εναντιώνεται στην αλήθεια και δεν παραδέχεται το αυτονόητο, το προφανές, σταμάτα τη φιλονικία και υποχώρησε, άφησε τον, γιατί έχει απολυθωθεί η διανιά του, έχει πετρώσει, έχει πορωθεί. Όπως τα καλύτερα κρασιά, όταν τα βάλεις μέσα, όταν τους βάλεις μέσα νερό βρώμικο, τα αχρηστεύεις, έτσι και οι ενάρετοι άνθρωποι αχρηστεύονται, διαφθείρονται από τις κακές συναναστροφές. Και το 45. Εάν μετρηχόμεθα κάθε φροντίδα και μέσο για την αποφυγή του σωματικού θανάτου, πολύ περισσότερο οφείλουμε να φροντίζουμε για την αποφυγή του ψυχικού θανάτου. Ενώ δυστυχώς δεν συμβαίνει αυτό. Οι άνθρωποι παίρνουν όλα τα μέτρα τους για να μην πεθάνουν, πάνε σε γιατρούς, παίρνουν φάρμακα, ντύνονται, φροντίζουν για την θέρμανση, να έχουν φαγητό, διατροφές κλπ, σπίτι. Δεν φροντίζουν για την αποφυγή του ψυχικού θανάτου.
ο οποίος είναι πολύ φοβερότερος από το σωματικό, γιατί είναι θάνατος του κυριότερου μέρους της ύπαρξής μας, που είναι η ψυχή μας. Για εκείνον που θέλει να σωθεί, τίποτα δεν είναι εμπόδιο, παρά μόνο η αμέλεια και η ραθυμία της ψυχής. Αν ο άνθρωπος καταπολεμήσει την αμέλεια και την ραθυμία, αυτός ο άνθρωπος θα σωθεί. Αυτό είναι το μόνο εμπόδιο. Εφόσον θέλεις, πρόσεξε αυτά τα δύο, την αμέλεια και τη ραθυμία. Γιατί πολλοί ξεκινούν καλά την πνευματική ζωή, ξομολογούνται, μετανοούν και μετά πέφτουν σε αμέλεια, σε τεμπελιά πνευματική, και μένουν στην αρχή ή στη μέση ή και λίγο πριν το τέλος του δρόμου. Και μερικοί, λέει ο Βάσδορ, θα φτάνουν και στην πόρτα ακόμα και γυρνάνε πίσω, λίγο πριν μπουν στη βασιλεία δηλαδή. Και είναι μεγάλο κρίμα, θα λέγαμε αυτό. Αλλά συμβαίνει γιατί ο άνθρωπος πέφτει στη ραθυμία και στην αμέλεια, αν δεν προσέξει. Και αυτό βέβαια γίνεται σταδιακά, σιγά σιγά. Λίγο λίγο αφήνεις τον εαυτό σου, λες δεν πειράζει αυτό, δεν πειράζει το άλλο, δεν πειράζει το άλλο, και στο τέλος φτάνεις να αμαρτάνεις πολύ φοβερά, χωρίς να το καταλαβαίνεις. Προσοχή και σε αυτό που μας είπε προηγουμένως ο Άγιος, στις κακές συναναστροφές, το οποίο δεν είναι μικρός ασήμαντος επιβλαβής παράγοντας, είναι πολύ σημαντικός επιβλαβής παράγοντας, και κυκλοφορεί σε κάποιους τους λόγους, ας πούμε, εγώ κάνω παρέα με όλους, δεν έχω πρόβλημα, και όμως έχεις πρόβλημα. Χωρίς να το καταλαβαίνεις, επηρεάζεσαι, δηλητηριάζεσαι, όπως το καλό κρασί όταν το αρχίσεις του βάζεις βρώμικο νερό μέσα. Κρασί, ξέρετε, σημαίνει και κραμμένος ίνος, δηλαδή ίνος που έχεις βάλει και νερό. Αν όμως το νερό αυτό είναι βρώμικο, το χρήστεψες, τον ίνο. Έτσι γίνεται και ο άνθρωπος ο καλός, ο ενάρετος, όταν συναναστρέφεται με φαύλους, με ανθρώπους που αντιτίθενται στην αλήθεια και στο προφανές, σε αυτό που είναι κοινώς, ας πούμε, αποδεκτό από τους πάλι ενάρετους και σωστούς ανθρώπους, όχι από την πλειοψηφία, γιατί δυστυχώς η πλειοψηφία πολλές φορές πάλι και αποδεικνύεται διαστραμμένη. Αλλά από αυτούς οι οποίοι είναι πράγματι του Θεού, όταν κάποιος εναντιώνεται δηλαδή σε αυτό, δεν πρέπει να το κάνεις παρέα αυτό, δεν πρέπει να το συναστρέφεσαι. Και μάλιστα λέει, όταν φιλονικεί, δηλαδή επιμένει, έχει πείσμα στην αναλυθή θέση του, είναι κολλημένος, ταμπορωμένος στην πλάνη, δεν μπορείς να τον κάνεις παρέα αυτό. Πόσοι άνθρωποι σήμερα είναι στερεωμένοι απόλυτα στο ότι, λέω ένα παράδειγμα τώρα, ας πούμε, τι πειράζει να έχεις ελεύθερες σχέσεις πριν το γάμο σου, ας πούμε. Έναν τέτοιον άνθρωπο, όταν το συναστρέφεσαι, διαφθείρεσαι, και σιγά σιγά μπαίνεις κι εσύ στη λογική του, ποιο είναι όμως άλογη, δεν είναι η λογική του Θεού, δεν είναι λογοποιημένος αυτός ο άνθρωπος, δεν φωτίζεται η λογική του από τον Θεό Λόγο, αλλά από τα πονηρά λόγια των δαιμόνων. Αυτά ήθελα να σας πω για σήμερα, αυτά δηλαδή μας είπε ο Άγιος Αντώνιος, και υπάρχει λίγος χρόνος, αν θέλετε να πούμε κάτι πάνω σε αυτά, αν υπάρχει κάποια απορία, έτσι, ή τοποθέτηση. Πάλι βλέπετε, μας μιλάει ο Άγιος για τον λογικό άνθρωπο και βεβαίως μας δίνει και συμβουλές, και θεωρητικές και πρακτικές.
Ορίστε. Πάτερ, θα με συγχωρέσετε να βγω λίγο από το θέμα, αν γίνεται. Mm. Να πω κάτι για ωφέλεια των αδερφών, αν μου το επιτρέπετε βέβαια, για μια εμφάνιση της υπεραγίας εδώ τόκου στο Άγιο Όρος. Μπορώ να το πω? Για πες. Λοιπόν, πριν 2-3 μήνες, ένας γέροντας άρχισε να ετοιμάζει το κελί του. Στην προσπάθεια αυτή κάλεσε ένα κτίστη, ονόματο Ιωάννης. Ο Ιωάννης χρειάστηκε υδραυλικό για το κελί. Ο υδραυλικός αυτός άρχισε να δουλεύει μαζί με τον κτίστη στους 10-15 μέρες. Αυτός ο υδραυλικός από την Αλβανία, ήταν Γεώργιος το όνομά του, δεν ήταν στερεωμένος στην πίστη και άρχισε να έχει ένα λογισμό για τον γέροντα ότι είναι απατεώνας. Το έλεγε κάθε μέρα, κάθε μέρα, κάθε μέρα. Μια μέρα πηγαίνοντας με το αυτοκίνητο για να δουλέψουν, είχε παράκληση στην Παναγία. Ήταν μέσα ο πάτερ εκεί ο γέροντας. Μπαίνουν μέσα, κάθονται και σε κάποια φάση που λέει προς το τέλος της παράκλησης να ελεηθούν, ελεήσε και εμάς τους άθλιους, ο υδραυλικός βλέπει να ανοίγει από πάνω η σκεπή, βλέπει τον ουρανό ξαφνικά και από δίπλα που έχει μια μισογκρεμισμένη εκκλησία της Παναγίας να βγαίνει η Παναγία με μια πορφύρα ντυμένη και να το κάνει να νιώσει σαν μυρμήγκι, σαν ελάχιστο. Πηγαίνει, αγκαλιάζει τον γέροντα και λέει, όταν λέμε άθλιος δεν εννοούμε σένα, και κοιτάει τον υδραυλικό. Αυτός ο καημένος έχει μείνει άναυδος, με το που τελειώνει η παράκληση φεύγει, πάει εκεί δίπλα στην εκκλησία. Τον καταλαβαίνουν οι άλλοι ότι κάτι έπαθε. Λέει, δεν μπορώ να μιλήσω, αφήστε με. Τελικά τους λέει τι έγινε, ότι ήταν η Παναγία, ότι είχε μια καταπληκτική ευωδία, ευωδίαζε, ότι η γεύση της ήταν καταπληκτική, η όψη της που την είδε μετά ήταν σαν περίπου την Παναγία την Ιεροσολυμίτισσα, και τελικά από εκεί που έλεγε ότι είναι απατεώνας ο γέροντας, πήγε, εξομολογήθηκε σε αυτόν. Και ήθελε μάλιστα, παρότι είχε 2 μηνών μόλις παιδί, ήθελε να μείνει καλόγερος. Βέβαια τον είπε, τον εξήγησε ο γέροντας, ότι δεν πρέπει ακόμα να μείνει καλόγερος. Και τελικά έχει στερεωθεί βέβαια στην πίστη και το τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Είναι μια από τις πολλές εμφανίσεις της Παναγίας που συνεχίζει και κάνει αισθητή την παρουσία της. Αυτό ήθελα να πω έτσι. Ευχαριστούμε. Πώς εφέλει όλων. Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα που είναι και η γιορτή της σε ίδιες μέρες, είναι και επίκαιρο αυτό. Εντάξει, έλατε να κάνουμε προσευχή. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Νίκαστη βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρουμένος και τόσων φυλάτων διά του Σταυρού σου πολίτευμα. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Ο Θεός μαζί μας.